πάρουμε ως σύμφωνες. Πάμε στο συνεργάτη μας, Γαβρίλ Χαρίτο, για να μας δώσει τις πληροφορίες. Γαβρίλ. Όπως ακριβώς τα είπατε, ήταν η εισαγωγή τα εχθεσινά και σήμερα είχαμε ένα νέο γύρο εκρήξεων, έναν το απόγευμα και ένας που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έως τώρα έχουμε αναφορές για 9 νεκρούς και πάνω από 500 άτομα να έχουν τραυματιστεί. Σήμερα το απόγευμα, ενώ γίνονταν οι κηδείες των νεκρών από τις χθεσινές επιθέσεις, άρχισαν να εκρήγνυνται τα ασύρματα που είχαν χρεωθεί στελέχη της οργάνωσης και τα ασύρματα αυτά είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία, της εταιρείας ICOM, ο τύπος V82. Το ενδιαφέρον είναι ότι, όπως αναφέρει το Σαουδαραβικό Αλ-Χάνταθ, η αιτία των εκρήξεων δεν προέρχεται από τις συσκευές, αλλά από τις μπαταρίες τους και συγκεκριμένα από τις μπαταρίες που ταιριάζουν μόνο στις συσκευές αυτές και που εισήχθησαν στο Λίβανο πριν από 2 εβδομάδες. Επίσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες εξεράγησαν στην περιοχή της Σιδώνας και αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον ότι οι ίδιοι τύποι ασυρμάτων εξεράγησαν και στη Συρία αλλά και στη Μοσούλη του Ιράκ. Η Χεσμολάχ από την άλλη πλευρά συνεχίζει τις εκτοξεύσεις της με 30 ρουκέτες που εκτόξευσε εναντίον του Ισραήλ σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Χασάν Ασράλα αύριο στις 5 το απόγευμα και έχουμε 2 σημαντικές δηλώσεις που έρχονται από την ισραηλινή πλευρά. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Ιωάβ Γκάλαντ, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ότι το βάρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μεταφερθεί στο βορρά και ότι ο πόλεμος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ο αρχηγός του στρατού στην ίδια εκδήλωση με τον Γκάλαντ είπε ότι ο στρατός έχει πολλά έτοιμα σχέδια για τον Βορρά και ο Νετανιάου δήλωσε εδώ στην Ιερουσαλήμ ότι δεσμευόμαστε να επιστρέψουν οι πολίτες μας στα σπίτια τους στο Βορρά σε συνθήκες ασφάλειας. Αυτά είναι τα νεότερα από την Ιερουσαλήμ. Σε ευχαριστώ, Γαβρίλ, σε χαιρετώ. Και περνάμε στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Πανηγυρικό χαρακτήρα αναμένεται να έχει η αυριανή προ...